Κουγιουμτζή, να σας ρωτήσω, γιατί είχαμε και την περίοδο των εκπτώσεων και τα εμπορικά, πώς πήγανε και πώς βλέπετε να έρχεται το φθινόπωρο μπροστά. Κύριε Φόσκολε, παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν εκ μέρους των εμπόρων και επιχειρηματιών για την εκπτωτική περίοδο, δυστυχώς είχαμε πενιχρά αποτελέσματα. Δηλαδή? Θα έχουμε σίγουρα μείωση σε σχέση με πέρσι. Τώρα το ποσοστό της μείωσης ανάλογα θα κυμανθεί και θα είναι και στην έρευνα τις επόμενες ημέρες που κάνουμε σαν εμπορικό σύλλογο της Αθήνας και θα δει το φως της δημοσιότητας. Από τις προσλαμβάνωσες όμως που έχουμε, σχεδόν από όλη τη χώρα και όχι μόνο από την Αθήνα, ίσως ξεπεράσουμε και το 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα, και το ξέρουμε πολύ καλά, του ψαλιδίσματος του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος. Και αυτό απορρέει ουσιαστικά από την ακρίβεια, από την ακρίβεια στα βασικά είδη ανάγκης και βεβαίως από την ακρίβεια στο ενεργειακό. Ειδικά το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί το βραχνά αυτή τη στιγμή χιλιάδων επιχειρήσεων. Όταν έχουμε αυξήσεις τις τάξεις, όπως ανακοινώθηκαν τώρα και για το Σεπτέμβριο, τις τάξεις του 60% στην κιλοβατόρα, πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένας έμπορος, ένας επιχειρηματίας, όταν για το ρεύμα του πληρώνει ένα δεύτερο ενίκιο. Υπάρχουν πολλοί, κύριε Κουγιουμτζή, μια που το λέτε, υπάρχουν πολλοί που κάνουν από μόνοι τους εθελοντικά σε ένα βαθμό εξοικονόμηση ενέργειας, κλείνοντας τα φώτα. Το έχουμε δει πολλές φορές εδώ σε ρεπορτάζ του Open από καλούς συναδέλφους, κλείνοντας τα φώτα, κλείνοντας τα κλιματιστικά, κλείνοντας τα φώτα στις βιτρίνες, όταν δεν υπάρχουν πελάτες. Ναι, βεβαίως γίνεται αυτό. Προσπαθεί ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε έμπορος ουσιαστικά να μειώσει το κόστος στο ενεργειακό, είτε με κλείσιμο της βιτρίνας του τα βράδια, είτε μείωση στα φώτα ή στο υπόγειο, είτε στον πρώτο όροφο και ανάβει τα φώτα να βαίνει ο πελάτης αντίστοιχα στον πρώτο όροφο. Χρησιμοποιεί ελάχιστα το air condition σε αναγκαίες καταστάσεις ουσιαστικά και έχει αντικαταστήσει σε πολλές των περιπτώσεων το air condition με ανεμιστήρες. Αυτό έχει πάρει διαστάσεις, κύριε Κουγιουμτζή, ενώ είναι πολλοί οι επιχειρηματίες, οι έμποροι που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές. Βεβαίως έχει πάρει διαστάσεις, γιατί εξαναγκάζονται πλέον λόγω της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο ενεργειακό γενικότερα. Έχουμε και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ένα κατάστημα 100 τετραγωνικών, 120 τετραγωνικών, καταλαβαίνετε όταν δουλεύει το air condition από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι κόστος είναι αυτό για την κάθε επιχείρηση, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε μείωση της κατανάλωσης γέννη και αύξηση των πολλών υποχρεώσεων. Και εδώ να πω, βάζοντας τις υποχρεώσεις, όχι μόνο τις τωρινές, έχουμε υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δεκαετή κρίση, υποχρεώσεις από την εποχή της πανδημίας, που κουβαλάνε τουλάχιστον το 60% των επιχειρήσεων στη χώρα, και εδώ θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να κάνει μια γενναία ρύθμιση, το έχουμε τονίσει επανειλημμένα αυτό, προς όλες τις κατευθύνσεις, μια γενναία ρύθμιση των 120 δόσεων, να κουρέψει τις αυξήσεις για να μπορέσει να δώσει ανάσα στις χιλιάδες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόκκινο. Είναι οριακά. Βρίσκονται πρώτου φάσματος του λουκέτου.